Παρά τις μεγάλες αντιδράσεις Αμερικανών βουλευτών, φαίνεται ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα συζητήσει σήμερα στη σύντομη διάρκεια συνάντησή του με τον Ερντογάν, 20 μόλις λεπτά, να δούμε τι θα πρωτοπούν μέσα σε 20 λεπτά και το θέμα των F-16 Viper, τα οποία επιθυμεί διακαώσει η Τουρκία, 40 Viper και 80 Kit για να αναβαθμίσει τα πεπαλαιωμένα πλέον F-16 Block 50++ που διαθέτει. Παρά λοιπόν τις αντιδράσεις θα συζητήσουν, υπενθυμίζω όσα έχουμε πει, το πρόγραμμα, το αεροπορικό πρόγραμμα της Τουρκίας για τις επόμενες δεκαετίες έχει καταρρεύσει πλήρως, καθώς και η χρήση του αεροπλανοφόρου, του μήνυ αεροπλανοφόρου Ανατολού που κατασκευάζει η άλλη φίλη και εταίρος μας Ισπανία για την Τουρκία έχει μείνει χωρίς αεροσκάφη αφού θα έφερε και αυτό F-35 Lightning II κάθε της αποπροσγείωσης. Έτσι λοιπόν θα γίνουν συζητήσεις που θα προσπαθήσει ενδεχομένως, ενδεχομένως λέω, να φέρει ακόμα και το παράδειγμα της Ινδίας ο Ερντογάν προς τον Biden, όπου η Ινδία έχει γίνει ανεκτή, διότι τη χρειάζεται η Δύση να διαθέτει τόσο ε, συστήματα S-400, αλλά και να είναι σε συνεργασία με την Αμερική, θα προσπαθήσουν λοιπόν να φέρουν το παράδειγμα της Ινδίας στον πρόεδρο Biden ή Τούρκοι ούτω ώστε να πάρουν τελικά τα F-35 εφόσον έχουν ζητήσει βουλευτές όπως ο Μάρκ Βόρνερ και ο Τζον Κόρνιν ο ένας είναι δημοκρατικό δημοκρατικός και ο άλλος ρεπουμπλικάνος ζητούν να εξαιρεθεί η Ινδία από τις κυρώσεις του νόμου ΚΑΑΤΣΑ, για την αντιμετώπιση των εχθρών των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων επειδή και η Ινδία έχει πάρει τους S-400 Triumph πριν από τρία περίπου χρόνια, το 2018. Στα πρότυπα αυτά της Ινδίας θα ζητήσουν κάποιοι και να εξαιρεθεί η Άγκυρα, γεγονός φυσικά που θα είναι ιδιαίτερα αρνητικό, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τον Μιχάλη Ιγνατή, ο οποίος γνωρίζει τα τεκτενόμενα στην Αμερική, δεν θα περάσει κάτι τέτοιο, είναι μεγάλες οι αντιδράσεις, και πάντοτε υπάρχει και ο Μπομπ Μενέντε, ο πρόεδρο Επιτροπή Εξωτερικών, ο οποίο δεν θα αφήσει να περάσει κάτι τέτοιο γιατί θα σημάνει μεγάλη ενίσχυση τη Τουρκία. Η Τουρκία που έχει προσπαθήσει δια της πλαγίας οδού να ανταποκτήσει θα δούμε. Θα γίνει λοιπόν η συνάντηση στη Ρώμη μέσα στην ημέρα. Ο Ερντογάν γι' αυτό ακριβώς ακύρωσε την απέλαση των 10 πρεσβευτών, ανάμεσά τους και της Αμερικής. Οι υπόλοιποι ήταν Καναδά, Γαλλίας, Γερμανία, τη συμμάχου του Ταγί Περτογάν, Φιλανδία, Δανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Νέα Ζηλανδία. Εάν του είχε απελάσει, φυσικά δεν θα γινόταν η συνάντηση με τον Βάιντεν, είναι η τουρκική εξωτερική πολιτική. Παίζει παιχνίδια σε κάθε περίπτωση. Ηταν μια κίνηση εντυπωσιασμού του εσωτερικού ακροατηρίου του Ταγί το οποίο δεν τον τιμά με την ίδια εμπιστοσύνη που είχε πριν. Σε περίπτωση εκλογών ο Ερντογάν πέφτει και όλοι οι αναλυτές, όλοι οι ειδικοί λένε ότι θα πέσει ο Ταγίπ Ερντογάν όταν θα γίνουν εκλογές. Φυσικά ε, έχουμε τις δηλώσεις οι οποίες λένε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισημάνει και πρέπει να βρούμε τρόπο να αποφύγουμε κρίσεις όπως αυτή στο επόμενο διάστημα, γενικά στο μέλλον, οι σπασμωδικές ενέργειες δεν πρόκειται να ωφελήσουν τη σχέση, τη συμμαχική σχέση και την εταιρική σχέση Washington Ουόσιντον-Άγκυρας. Αυτά σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος είπε, αυτό ακριβώς που είπα και πριν, ότι δεν θα γινόταν η συνάντηση αν ο Ερντογάν είχε απελάσει τον Αμερικανό πρέσβη. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, Biden και Ερντογάν είχαν ένα σύντομο χαιρετισμό χθε κατά την έναρξη των εργασιών της G20 των ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου, στις οποίες πλέον η Τουρκία λαμβάνει μέρος, αλλά με βάση τα στατιστικά έχει πέσει στην 21η θέση και όπως όλα δείχνουν, εφόσον η τουρκική οικονομία πάει έτσι, η Τουρκία δεν θα είναι στη G20. Η Αμερική, μιας και μιλήσαμε για την Αμερική, ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις της Αλβανίας ποσό ενός εκατομμυρίου δολαρίων για τις ένοπλες δυνάμεις των τυράννων. Μόνο στην τελευταία διετία έχει δοθεί αυτό, αυτό το ποσό από την Αμερική στα τύρανα για να ανακαινιστούν δύο σύραγγες αποθήκευσης πυρομαχικών. Εξαιρετικό παράδειγμα της ισχυρής σχέσης ε, τυράννων washington, washington τυράνων. Η ενίσχυση αυτή, είπε ο Σμιθ, ε, αναπληρωτής αρχηγός της αποστολής εκεί των, της Αμερικής στην Αλβανία, Damian Σμιθ και αρχηγός του γραφείου αμυντικής συνεργασίας, Έρολ Μούνιρ, αμερικανή αξιωματούχοι λοιπόν, επένεσαν τη συνεργασία Tirano Ένα εκατομμύριο έχει πάρει τα τελευταία δύο χρόνια για την άμυνά της η Αλβανία. Η Αλβανία που καλό θα είναι να σεβαστεί μεταξύ άλλων και την, τα δικαιώματα της γηγενούς ελληνικής μειονότητας της Βορείου Υπήρου που κατοικεί σε αυτά τα εδάφη από την απότατη αρχαιότητα να βαστεί τη μέγιστη βοήθεια που λαμβάνει διαχρονικά από την Ελλάδα με τους γνωστούς τρόπους και έτσι να προχωρήσει σε συνεργασία με την Ελλάδα και να αφήσει τη συμμαχία με την αναθεωρητική δύναμη και φυσικά να προχωρήσει και η οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αλβανία γεγονότα που έτσι και συμβούν θα βοηθήσουν και την ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονική χώρας. Το πλοίο τώρα, το τουρκικό 450 ψυχές, είτε απέπλευσε από τη Σμύρνη της Ιωνίας, είτε από το ΚΑΣ νοτιότερα, σε κάθε περίπτωση η Τουρκία έχει μια δραστηριότητα που πραγματικά δεν εκφεύγει του διεθνούς δικαίου, είναι μια δραστηριότητα εκτός κοινή λογικής εκτός κοινής ηθικής, εκτός των όρων καλής γειτονία είναι η τακτική, μια πολεμική τακτική της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος και της Ευρώπης. Μετά από όσα έκανε στον Εύρο τον Μάρτιο του 2020 και την υβριδική επίθεση που απέκρουσε ευχερός, η, απέκρουσε ευχερός η ελληνική αστυνομία και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, είδαμε τότε την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, φυσικά όλα αυτά καθοδηγήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση στην οποία πιστώνεται η πρώτη νίκη εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει τα ίδια η Τουρκία δεν δέχθηκε το πλοίο μεταφέρθηκε στην ΚΟ στις δομές που υπάρχουν εκεί πρόκειται ξεκάθαρα για μια υβριδική επίθεση της Τουρκίας η οποία πραγματικά σύμφωνα και με τον Υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη συνεχίζει να αδιαφορεί για την ανθρώπινη ζωή για άλλη μια φορά δείχνει ότι σέβεται η Ελλάδα, η χώρα μας, το διεθνές δίκαιο, προστατεύει τα θαλάσσια σύνορα, αλλά και την ανθρώπινη ζωή. Σε κάθε περίπτωση στον Εύρο, στην Οντεφράχτες, εκεί συστήματα με κάμερες, μη επανδρομένα αεροσκάφη παρακολουθούν τα πάντα από την ελληνική πλευρά. Τα θαλάσσια σύνορα είναι δύσκολο να επιτηρηθούν καθότι αχανεί. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η Τουρκία δεν πήρε το πλοίο, μεταφέρθηκαν όλοι στις υφιστάμενες δομές στην ΚΟ. Να δούμε αν έχουμε άλλες ενημερώσεις και ακολούθως θα κλείσουμε. Αυτά προς το παρόν, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε. Καλό υπόλοιπο Κυριακής σε όλους.